τελευταία εθνική τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ σκληρά όλη τη χρονιά. Τα συναισθήματα στο σφύριγμα του διαιτητή ήταν απερίγραπτα. Νομίζω είχαμε σοκαριστεί στην αρχή. Δεν τσιρίζαμε, δεν γελούσαμε γιατί είχαμε σοκαριστεί, δεν το πιστεύαμε. Οι κόποι μας βγήκανε. Και έχουμε να αποδείξουμε και άλλα ακόμα. Η νίκη ήρθε εύκολα από ό,τι την περίμενα. Πρώτα σημεία διάφορα από την ομάδα. Ήταν η Ελασσόνα είναι αρκετά δύσκολη ομάδα. Είναι μια ομάδα με ποιότητα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά με κάτω την μπάλα. Μας απείλησε αρκετές φορές μπορώ να πω. Απλά εμείς με σωστή διαχείριση της μπάλας, σωστές ευκαιρίες και το πείσμα και την πίστη που είχαμε για το σημερινό αποτέλεσμα θέλαμε να νικήσουμε οπωσδήποτε, τα καταφέραμε. Ένα μήνυμα για τον κόσμο στο σημερινό παιχνίδι. Τους ευχαριστούμε, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν πρώτη φορά το έχουμε δει και στην Καστοριά όταν ήμασταν στο προηγούμενο μάτς και σήμερα. Όλο αυτό ο κόσμος είναι φανταστικός. Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που στηρίζει την ομάδα και ευχόμαστε να τη στηρίξει και του χρόνου ακριβώς το ίδιο. Τα συναισθήματά μου και εμένα είναι πάρα πολλά. Περάσαμε πολύ καλές αναμνήσεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, περήφανη για μένα και για την ομάδα μου εννοείται που καταφέραμε και πήραμε πρωτάθλημα. Έχουμε φτάσει στις 8 νίκες. Πρώτη σκόρερ όπως είχα πει και να μην έβαζα γκολ, πάλι θα ήμουν πρώτη. Απλά έκανα την διαφορά κατά ένα. Είμαι πολύ περήφανη και του χρόνου περιμένω περισσότερα. Πραγματικά είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη, συγκινημένη και εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα. Ποιο ήταν το κομβικό σημείο που πιστέψατε πως έπαιξε κομβικό ρόλο για να κριθεί το πρωτάθλημα στη διάρκεια της σεζόν? Το πρωτάθλημα πιστεύω πως κρίθηκε με τον αγώνα μέσα σε εμάς με τις Μούσες. Το 3-2 που έγινε, τότε εντάξει λέμε ότι είμαστε ένα βήμα πριν τη νίκη και όμως καταφέραμε και πήραμε τη νίκη μας. Ποια νίκη ήταν πιο γλυκιά, η σημερινή ή της προηγούμενης αγωνιστικής? Κατά τη γνώμη μου θα πω ότι ήταν οι δύο προηγούμενες νίκες με τα Τρίκαλα και με τις Μούσες γιατί το μάτς ήρθε έτσι, ήρθε τούμπα να το πω. Δεν το περιμέναμε αυτό, στα τελευταία δευτερόλεπτα και στα τελευταία λεπτά έγινε και το 3-2 και το 3-2 πάλι αντίστοιχα στα Τρίκαλα. Δεν μπορώ να το περιγράψω όλο αυτό σαν συνέστημα, το πώς νιώθω τουλάχιστον. Σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα έχω τα γενέθλιά μου, ζήτησα το δώρο αυτό μέσα στο λεωφορείο, μου το έκαναν οι συμπαίκτριές μου. Είναι ό,τι καλύτερο για μένα γιατί το ήθελα, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε φέτος πάρα πολλές δυσκολίες. Δυσκολίες αντιμετωπίσαμε από παίκτριες αντιπάλων ομάδων να μας χτυπάν, να μας βρίζουν, διαιτησίες που δεν μας ευνόησαν. Δεν θα μείνω εκεί, θα μείνω στο ότι η ομάδα έδωσε πολλά πράγματα, πάλεψε, παρόλο τις αντίξωες συνθήκες, δηλαδή κάναμε προπόνηση με βροχή, με χιόνια, καλοκαίρι. Τα δώσαμε όλα, ανταμείφθηκαν οι κόποι μας. Μας βοήθησε πάρα πολύ πάλι και φυσικά πρέπει να τον αναφέρω ο προπονητής μας, ο κύριος Χρήστος Καλύβας, γιατί υπό τις οδηγίες του και εμείς βελτιωνόμασταν καθημερινά. Σίγουρα κοιτάζουμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η Β' Εθνική. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δηλαδή, σφίριξε ότι τι σήμερα και δεν ήξερα τι έγινε αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το πράγμα, γιατί από όταν ήρθα και το έχω ξαναπεί άλλωστε, από όταν ήρθα στην Καστοριά, έψαχνα να βρω τη γενική ομάδα και έλεγα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, μην δεν υπάρχει μια πόλη με τέτοια ιστορία στο ποδόσφαιρο. Έγινε η ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν περίμενα μέσα σε 2 χρόνια, για να είμαι ειλικρινής, γιατί έχω υπάρξει και παλαιότερα αθλήτρια σε άλλες ομάδες. Δεν περίμενα μέσα σε 2 χρόνια να ανταπεξέλθουμε έτσι, γιατί ήταν κορίτσια τα οποία δεν είχαν ξαναγωνιστεί ποτέ. Μιλάμε σε συνθήκες αγώνα. Υπήρχαν άλλες που ήταν από ακαδημίες όπως η Νικόλ, όπως η Τζανοπούλου. Παρ' όλα αυτά έδεσε το γλυκό. Κάναμε τις αλχημίες μας κι εμείς, γιατί μου αρέσει πολύ και η μαγειρική. Οπότε το δέσαμε λίγο εκεί. Η άνοδο στη Β' Εθνική και η πορεία της ομάδος πιστεύεις ότι θα προσελκύσει κι άλλα κορίτσια μικρής ηλικίας να έρθουν στο σύνολο? Σίγουρα θα προσελκύσει κι άλλα κορίτσια. Και εδώ έχω μία μικρή, η οποία θέλω λίγο να τη σηκώσω και να ακούσετε τι μου είπε μέσα στο λεωφορείο. Όταν μεγαλώσεις, τι θέλεις να κάνεις? Να παίξω μπάλα. Ναι, ήταν αυτή η απάντηση, οπότε χαίρομαι πολύ που ακούω και από 4,5 χρονών μωρό θέλω να παίξω μπάλα. Οπότε ελπίζω ναι, ότι ο σύλλογος θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια. Εύχομαι τα καλύτερα, τι να πω. Πραγματικά είμαι τόσο συγκινημένη αυτή τη στιγμή που δεν ξέρω τι άλλο να πω.
Να σου πω, είμαι λίγο στο χάσιμο τώρα. Βρήκα και την Νικολέτα Τσιγάρα νωρίτερα. Περπατούσα στα χαμένα. Με λέει τι έπαθες, κερδίσαμε. Λέω, το ξέρω, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Ήταν τρομερό το συνέστημα. Αν καταλάβατε, το έζησα όλο το παιχνίδι με ένταση, με άγχος, με. Όλα στο τέλος πήγανε καλά. Είναι για μένα κάτι ξεχωριστό. Είναι η τρίτη χρονιά που είμαι προπονητής. Πρώτη σε γυναική ομάδα. Είναι η πρώτη επιτυχία που καταφέρνω από τους πάγκους. Είναι πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον, όπως προείπες, και με μια γυναική ομάδα, πόσο μάλλον με τη συγκεκριμένη γυναική ομάδα, με τα συγκεκριμένα κορίτσια. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε φέτος, έχοντας και αντιπάλους όπως ήταν ένα φαβορί, οι Πυρίδες Μούσες. Ήμασταν μέσα στα φαβορί, πιστεύω, με το στόχο να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση και να φτάσουμε εκεί. Και πόσο δύσκολο ήταν το πρωτάθλημα, εφτά ανοίξει και μία. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Να κάνω μια σημείωση εδώ, να πω ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ήμασταν στον άλλον όμιλο. Στον όμιλο το οποίο ήταν η ομάδα των Κρεβενών, ο οποίος από ό,τι φάνηκε ήταν αρκετά εύκολος, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες κάθε άλλο. Μείναμε έκπληκτοι όταν αλλάξαμε όμιλο, γιατί να προσπερνά στα Κρεβενά να παίζει με άλλες ομάδες ήταν λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά, όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές και στους γονείς και στα κορίτσια, μόνο θετικό ήταν για μας και μας βγήκε σε καλό. Γιατί τα κορίτσια έπρεπε να παλεύουν τα παιχνίδια από την αρχή ως το τέλος, τις έκανε πιο δυνατές και σαν χαρακτήρες και καλύτερες σαν αθλήτριες. Είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα πάρα πολύ καλά, με δύο νίκες. Μας φιλοξένησαν στα Τρίκαλα οι Πυρίδες, όπου χάσαμε με 5-1 σκορ, για όποιον ήταν εκεί μπορεί να το χαρακτηρίσει ως πλασματικό. Παρ' όλα αυτά, την άξιζε η αντίπαλη ομάδα, ανακάμψαμε. Η ομάδα που κερδίσαμε σήμερα μας έκανε ένα δώρο, έκανε χ μέσα στις Πυρίδες Μούσες και μας ξαναέβαλε στο παιχνίδι, γιατί είχαμε μείνει πίσω. Από εκεί και πέρα είπαμε, είναι η ευκαιρία μας, πρέπει να το κυνηγήσουμε. Το κυνηγήσαμε, φτάσαμε μέχρι εδώ, κερδίζαμε 0-2 στο ημίχρονο, καταφέραμε να βάλουμε και ένα γρήγορο γκολ στις αρχές του Δευτέρου και νομίζω είμαστε πανάξι πρωταθλητές σε έναν πάρα πολύ δύσκολο όμιλο. Είμαστε πρώτη θέση, έχουμε την πρώτη επίθεση, την καλύτερη άμυνα και την πρώτη σκόρες που κάνουμε. Νομίζω είναι στοιχεία, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και μας κάνει να αισθανόμαστε δικαιωμένοι και άξιοι που κατακτήσαμε την πρώτη θέση. Δεν νομίζω κάποιος να μπορεί πλέον να πει το αντίθετο. Η σημερινή νίκη άνοδος, το πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν, πού πιστεύεις ότι κρίθηκε? Νομίζω κρίθηκε στο γεγονός ότι είμαστε μια μεγάλη και όμορφη οικογένεια, στο γεγονός ότι έχουμε νεαρές κοπέλες με εξαιρετικούς χαρακτήρες και το πρωτάθλημα, όπως είπα και πριν, ήταν δύσκολο ο όμιλος, τις ορίμασε απότομα. Κρίθηκε στο γεγονός ότι είχαμε και μεγάλες παίχτες που πλαισίουν αυτή την ομάδα και έδιναν το κάτι παραπάνω, όπως η Νικόλη Μαρία, η Έλενα, η Αργυρό. Και από εκεί και πέρα, νομίζω η σωστή και μεθοδική δουλειά στην προπόνηση φέρνει το αποτέλεσμα. Οι προπονήσεις γίνονται για να παρουσιάζεις κάτι καλό το Σαββατοκύριακο στο γήπεδο. Νομίζω αυτό έγινε και σήμερα. Η συμβολή του κόσμου σήμερα στις κερκίδες της Ελασσόνας. Φανταστική για ακόμη μια φορά. Φανταστική, τους ευχαριστούμε. Ήταν ένας λόγος παραπάνω να κερδίσουμε. Την αφιερώνουν πρώτα, εγώ συγκεκριμένα, πρώτα στα κορίτσια, στις οικογένειές μας και εννοείται σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν μέσα στη ζέστη εδώ και στο προηγούμενο παιχνίδι και μας παρακολουθούν. Ποια είναι η σκέψη σου για την επόμενη μέρα που ξημερώνει με την παρθενική σεζόν του συλλόγου στη δεύτερη εθνική κατηγορία? Δεν ξέρω αν μιλήσατε με τον πρόεδρο ή θα με κρατήσει, δεν ξέρω. Νομίζω αυτή είναι η επιτυχία, η δουλειά που κάναμε, εντάξει, αστειεύομαι. Κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό φάνηκε από την βελτίωση των κοριτσιών. Η Β' Εθνική έχει άλλες απαιτήσεις, όχι τόσο με τις αποστάσεις και τα οικονομικά που πολλοί ρωτάνε. Οι ομάδες είναι πιο ποιοτικές, πιο δυνατές και σίγουρα πιο έμπειρες. Θα χρειαστεί να καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια για να παρουσιάσουμε κάτι καλό. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια και δεν θέλω και ο κόσμος να περιμένει θαύματα. Πρώτο πρωταρχικό στόχος για του χρόνου είναι να μείνουμε γρήγορα στην κατηγορία και να παρουσιάζουμε συνεχή βελτίωση, τίποτα παραπάνω.